Στα κοσμικά περιοδικά φιλοξενούνται κάποτε μήνυ συνεντεύξει διασημοτήτων ή δίθεν διασημοτήτων, όπου του ρωτάνε ποιο είναι το μίνι αγαπημένο σα μπαράκι, ο αγαπημένο σα προορισμό, και βέβαια η μεγάλη ερώτηση, ποιο είναι το πιο σημαντικό βιβλίο που έχετε διαβάσει τη ζωή σα. Αν έπρεπε εγώ να ρωτήσω τον εαυτό μου να κάνω ένα κατάλογο με τα πιο σημαντικά βιβλία που έχω διαβάσει τη ζωή μου, σε αυτόν τον κατάλογο θα έβαζα οπωσδήποτε ένα βιβλίο του Daniel Pink που ονομάζεται A Whole New Mind. Or why the right brain will rule the future. Ένα εντελώ νεοσνού ή γιατί οι δεξιόμυαλοι θα κυριαρχήσουν ε, στο μέλλον. Στο βιβλίο αυτό, ο Ντάνιελ Πίνξ ξεκινά με μια περιγραφή και σύγκριση μεταξύ του δεξιού και αριστερού μέρου του μυαλού μα. Μην φανταστείτε ότι είναι κάτι επιστημονικά βαρετό, είναι εύκολο να διαβαστεί. Συγκρίνει λοιπόν το δεξιό και το αριστερό μέρο του μυαλού. Στη συνέχεια. Ο Ντάνιελ Πιν κάνει με απόλυτα πιστική και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία τον εξή ισχυρισμό. Οι εργασίε οι οποίε έχουν να κάνουν με τι ιδιότητε που συνδέονται με το αριστερό μέλο του μυαλού, εξαφανίζονται. Τι εννοεί, εννοεί ότι πολλέ από αυτέ τι εργασίε πλέον τι αναλαμβάνουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ. Και μάλιστα με τη ραγδαία εξέλιξη τη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται με αυξανόμενους ρυθμούς. Επιπλέον, πολλές από αυτές τις εργασίες εξάγονται σε αγορές όπου το κόστος του ανθρωπινού δυναμικού, η χρήση δηλαδή του αριστερού μυαλού, είναι πιο χαμηλό, όπως για παράδειγμα την Ινδία. Σε αντίθεση με τη χρήση του αριστερού μυαλού, αυτό το οποίο έχει αυξανόμενη σημασία είναι το παραγνωρισμένο αδερφάκι του αριστερού μυαλού, το δεξιό μέρος του μυαλού μας. Ο Τάνιελ Πινγκ ισχυρίζεται ότι η περίοδος της πληροφορίας, Information Age, τη διαδέχεται η περίοδος της ιδέας, The Concept Age. Και σε αυτή την περίοδο προτείνει και λέει ότι οι δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με το δεξιό μέρος του μυαλού μας θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και εννοούμε συμπεριφορές οι οποίες σχετίζονται με την καινοτομία, την αλλαγή, τη δημιουργικότητα, τη μεγάλη εικόνα, την ενσυναίσθηση, την επικοινωνία. Αν λοιπόν θέλετε να δείτε με ένα διαφορετικό τρόπο το μέλλον των επιχειρήσεων που επηρεάζει στελέχη και επιχειρηματίε, συστήνω το βιβλίο του Daniel Πινγκ. Θα δείτε το μέλλον με ένα εντελώς διαφορετικό μυαλό.